Η πλατεία του χωριού γεμάτη. Η αντάμωση. Μεγάλη υπόθεση η αντάμωση. Τούτες τις ευλογημένες μέρες, όσοι έχουμε χωριό, είμαστε τυχεροί. Πάλι στα Πάτρια εδάφη, αγκαλιές και φιλιά, και η ψυχή μας αγκαλιάζει. Γεμάτες οι εκκλησιές, τα μοναστήρια, αναμένα τα χεριά και τα κατήλια σε όλα τα προσκυνήματα. Και εμείς αυτό το βράδυ του 15 Αυγούστου, πιστοί στο ραντεβού των τελευταίων ετών, θα συνεορτάσουμε μια παραδοσιακή γιορτή. Δρόμενα της καθημερινότητας άλλων εποχών και κυρίως οι γυναικείες ασχολίες. Γιατί η οικιακή οικονομία στηρίχθηκε πάντα στη γυναίκα. Οι γιαγιάδες και οι προγιαγιάδες μας κατάφεραν να κρατήσουν ολόκληρα σπιτικά με υπευθυνότητα και μόχθο, φροντίζοντας παράλληλα το σπίτι, τα παιδιά, τα χωράφια. Απλές λέξεις αλλά γεμάτες κόπο και υδρότα, δάκρυα και ανέχεια πολλές φορές. Δύσκολα χρόνια, εντελώς ακατανόητα για εμάς τους σημερινούς. Όμως δημιουργικά, συναισθηματικά, ζεστά και ανθρώπινα. Είναι πράγματι ευχή σε έργο ότι υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, σύλλογοι, σωματεία, σύνολα ολόκληρα που ασχολούνται επισταμένως με το χτες, τις ρίζες μας και την παράδοση. Και εδώ, σε αυτό το χωριό, στην Εστάνη, ο Νεστανιώτικος Όμιλος Στήριξης Τοπικών Εθήμων και Αναζήτησης, πραγματικά κάθε 15 Αύγουστο, θα το πω έτσι απλά, όπως θα το καταλάβουμε όλοι, δίνει τα ρέστα του. Ο ακάματος, ο μύστης της παράδοσης θα πω, ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά οτιδήποτε δημοτικό, ο παλιός μου συνεργάτης, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Νίκος ο Πάπας, είναι η ψυχή αυτού του συλλόγου. Είναι ο πρόεδρος, πραγματικά αξίζει ένα θερμότατο χειροκρότημα, γιατί φαίνεται ότι δεν κουράζεται αυτός ο άνθρωπος, ότι τα πάντα τα ξεκινάει και τα προχωρά, γιατί η δύναμή του είναι αστήρευτη. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν, όπως και μας καλωσορίζει στο χωριό εδώ, αν και εγώ δεν αισθάνομαι καθόλου ξένη, γιατί κρατάνε και οι ρίζες μου από τούτα εδώ τα χώματα. Το έχω ξαναπεί άλλωστε και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θα τον καλέσω λοιπόν τον Νίκο τον Πάπα να σας καλωσορίσει στο χωριό του και να πει αυτά που πρέπει να πει σε όλους εσάς από το σύλλογό του και εκ μέρους όλης της κοινότητας. Νίκο, σε παρακαλώ, έλα.